Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Μια ακόμη εκπομπή στις γειτονιές της Αθήνας. Με τρεις νέους καλεσμένους από τρεις ομάδες της Β' κατηγορίας. Ο ιστορικός εθνικός αστέρας, ο οποίος μετήχε στον πρώτο όμιλο με τον ισχυρό του άνδρα, τον Βασίλη Αδαμάκη. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον αστέρα ζωγράφου με τον προπονητή του Μπάμπη Κατσάνο. Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τον Άρη Καλαμακίου με τον προπονητή του Κώστα Μπουρίτη. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Παιδιά, καλησπέρα. Είχαμε την πρόορη, όπως γνωρίζουμε όλοι, διακοπή του πρωταθλήματος, την 22η αγωνιστική. Ο αστέρας ζωγράφου τερμάτισε στην τρίτη θέση έχοντας 44 βαθμούς, τρεις λιγότερους από την Ελπίδα Αγίων Αναργύρων, όπως και ο Άρης Καλαμακίου, ο οποίος βρέθηκε στην 11η θέση και ο Εθνικός Αστέρας στην 9η θέση. Μπάμπη, να ξεκινήσουμε με σένα. Καταρχήν, πώς πέρασες την περίοδο με το lockdown? Καλησπέρα σε όλους. Εγώ θέλω να χαιρετήσω μέσα από αυτή την εκπομπή τους ποδοσφαιριστές μας. Να χαιρετήσω τους διαιτητές, τους παράγοντες, παρατηρητές, γενικά όσους ζουν το εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι με τον κορονοϊό και με όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργηθήκανε, λειτουργήσα πρώτα απ' όλα να προφυλάξω τον εαυτό μου, να προφυλάξω την οικογένειά μου, τους ανθρώπους γύρω μου. Έχω τον πατέρα μου που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, όπως όλοι οι Έλληνες, συνειδητά και πειθαρχημένα. Διαβάζοντας και περιμένοντας να γίνει κάποια στιγμή η έναρξη και η άρση των μέτρων για να ξαναβρεθούμε πάλι όλοι μαζί. Κώστα, εσύ? Εγώ ήθελα να καλησπερίσω όλο τον κόσμο και θα ήθελα να πω και ένα μπράβο στο κομμάτι το πατριωτικό σφάσμα διευθύντας, γιατί κατά ψέματα είναι στήριγμα στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, είναι εκπομπές που βγάζει μπροστά τους αφανείς ήρωες του εραστεχνισμού. Ένα μεγάλο μπράβο για όλη την προσπάθεια. Και εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Έπρεπε να πειθαρχήσουμε. Ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ζήσαμε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, δηλαδή τα βλέπαμε και δεν τα πιστεύαμε, και όμως ήρθε κάποια στιγμή να τα αντιμετωπίσουμε. Έπρεπε να πειθαρχήσουμε. Αυτό και κάναμε, αυτό και πράξαμε, αυτά δείχνουν και τα αποτελέσματα στα χώρα. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο ήρθε σε δεύτερη μοίρα, γιατί έπρεπε να έρθει σε δεύτερη μοίρα. Εδώ έχει έρθει όλο το πλανήτης, έχει ζήσει καταστάσεις τραγικές και έπρεπε να πειθαρχήσουμε αυτό, τίποτα άλλο. Και το κάναμε. Τώρα, από εδώ και πέρα, μένουμε, δηλαδή, εμείς εξαρτώμαστε από τις αποφάσεις των ειδικών και περιμένουμε μέρα με τη μέρα τις δικές τους εισηγήσεις για να δούμε πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε το δικό μας το κομμάτι του εραστεχνικού ποδοσφαίρου. Βασίλη, πώς άντεξες να μην μπορείς να πας στο γήπεδο, πώς ένιωσες? Ναι, ναι, Βασίλη, βεβαίως. Έτσι έπρεπε να πράξουμε και έτσι πράξαμε. Θέλω να απευθυνθώ καταρχάς σε όλο τον κόσμο του εραστεχνικού ποδοσφαίρου και γενικά σε όλο τον κόσμο βασικά, να είναι υγιείς, να είμαστε μάλλον όλοι υγιείς για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το που λέγεται εραστεχνικό ποδόσφαιρο, να προσφέρουμε
και θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά την Ομοσπονδία του Νέψα μας που πήρε άμεσα μέτρα και διέκοψε το πρωτάθλημα και δεν έτσι αποφύγαμε τα περαιτέρω. Έτσι. Δηλαδή είσαι σύμφωνος με την πρόορη διακοπή του πρωταθλήματος. Φυσικά είπα. Βεβαίως. Καλά έπραξε η ΕΠΣΑ, πήρε άμεσα μέτρα και δεν είχαμε παρατράβαλα, όπως το λέμε στη γλώσσα μας. Εντάξει. Μπάμπη, η δική σου άποψη, είσαι τόσα χρόνια στα γήπεδα. Αυτό που προέχει είναι υγεία και επειδή είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση που και σαν πρωταγωνιστές αλλά πιστεύω και οι άνθρωποι που είναι θεατές του ραστιχνικού ποδοσφαίρου που υποστηρίζουν την ομάδα της γειτονιάς τους σίγουρα τους λείπει το ποδόσφαιρο. Βέβαια πιστεύω ότι ίσως έχω πάντα μία άποψη ότι από αγκάθι βγαίνει ρόδο και από ρόδο βγαίνει αγκάθι. Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες και ίσως με αυτό, με τον κορονοϊό, γιατί πιστεύω ότι θα ξαναπαίξουμε πάλι μπάλα, ίσως παίξουμε και κλεισμένο το θυρόν. Όλα αυτά που βλέπουμε, που είδαμε σήμερα στην Bundesliga, ήταν πρωτόγνωρα. Συμφωνώ απόλυτα με την ΕΠΣΑ που το διέκοψε. Όντως, πειθάρχησε στις εντολές της κυβέρνησης και προστάτεψε νέα παιδιά, εμάς που είμαστε επαγγελματίες στον χώρο, τους παράγοντες που έχουν τεράστια ευθύνη απέναντι στα παιδιά. Έτσι, αυτό αντιλαμβάνεστε το ότι όλα είναι αλυσίδα. Πιστεύω όμως ότι εδώ μπορεί να πάρετε και μια ευκαιρία και σαν κανάλι, μια και αν θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα πρώτα ο Θεός, να κάνετε live μεταδόσεις για να βλέπουν οι παραδείγματος χάρη όμοροι μας, ας πούμε, και Σαριανιώτες, οι φίλαθλοι του Αστέρα, που είναι ένα πολύ ιστορικό σωματείο με πάρα πολλούς φιλάθλους, να βλέπουν την ομάδα τους από μια εκπομπή, εφόσον δεν θα μπορούν οι φίλαθλοι ακόμα να έρθουν στο γήπεδο. Γιατί πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε τις προπονήσεις, αλλά το θέμα θα είναι το πόσο, ότι επειδή το ποδόσφαιρο είναι λαοφιλές άθλημα, το πόσο θα το παρακολουθούν. Οπότε ίσως είναι και μια ευκαιρία να γίνουν διαδικτυακά κανάλια και να σας και εσείς να ανοίξετε μια έξυπνη πόρτα όπως κάνατε τώρα, με αυτό που κάνετε τώρα με αυτή την εκπομπή, και να διαφημίσετε το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο ουσιαστικά, το εραστεχνικό, είναι ο τροφοδότης των επαγγελματιών κατηγοριών, έτσι, των επαγγελματιών παιχτών. Δεν είναι μόνο τα K15 των συλλόγων, είναι και οι ομάδες αυτές, οι οποίες βγάζουν αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Μπάμπη, παρακολούθησες, όπως κατάλαβα, την επανέναρξη του γερμανικού πρωταθλήματος. Είδες κάποια... Πώς ήταν, πώς τα είδες? Ξενέρωσα, να πω την έκφραση αυτή. Έβλεπα ποδόσφαιρο, αλλά η αρχή του γκολ δεν μου άρεσε. Αν θα συνεχιστεί αυτό, δεν ξέρω. Δεν είχα καλά συναισθήματα. Ξυλογέλαγα. Ναι, μεν μου είπε, είδα τη προπονητικά πράγματα που ήθελα να παρακολουθήσω τεχνικά, οκ. Okay. Αλλά γενικά το ποδόσφαιρο είναι άθλημα που πρέπει να το βλέπει ο κόσμος. Ωραία. Μπάμπη, μόνο μη μου κουνιέσαι, να είσαι σε ένα σταθερό σημείο. Κάτι είπες, κύριε Βασίλη μου, τι ήθελες να πεις? Αυτό ήθελα να πω πάνω στο κομμάτι αυτό, ότι και εγώ καθόμουν τώρα που έβλεπα το γενικό πρωτάθλημα και μάλιστα έβλεπα και την πόλη εκεί που παίζει και ο Λαμπρόπουλος, έτσι, ο μας. Ναι. Ο Λαμπρόπουλος τον είχα εγώ στον Αστέρα, έτσι. Ωραία. Ναι, σίγουρα. Ναι. Με από μένα πήγε μετά στο Πανιόνιο, το Πανιόνιο πήγε στην ΑΕΚ και πήρε το δρόμο του το παιδί. Καλή τώρα. Και πάει και πολύ καλά. Αλλά αυτό που είπε ο Μπάβης δεν είναι ωραία εικόνα. Χωρίς κόσμο, χωρίς αυτό, με τις μα
έχουν να κάνουν, φυσικά δεν είναι καλή εικόνα. Αλλά θα δούμε. Κώστα. Σαν να είμαστε σε σινεμά, σε κινηματογραφική ταινία δηλαδή, από εδώ και στο εξής. Ούτε καν, Τάσο, ούτε καν. Δηλαδή είναι τώρα κακά τα ψέματα, ομαδικό άθλημα, οποιοδήποτε άθλημα, όχι μαζικό, όχι μόνο το ομαδικό. Άθλημα χωρίς φιλάθλου, χωρίς κόσμο, τώρα θεωρώ ότι για μένα δεν είναι. Προπονητικό ότι οι παράγοντες ασχολούνται με τις ιδιοκτησίες τους, αλλά όλα αυτά γίνονται για να τα βλέπει κάποιος. Κώστα, να σε διακόψω. Εγώ θεωρώ ότι λογίζεται κάτι, δηλαδή αυτό το ξενέρωμα που είπε και ο Μπάμπης, δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό ότι δεν λογίζεται τώρα. Αυτή η εικόνα είναι, Κώστα, είναι πάρα πολύ άσχημη. Κώστα, να σε διακόψω. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο σου. Δες το, σε παρακαλώ, και θα ξαναγυρίσουμε σε σένα. Μπάμπη, ο Αστέρας Ζωγράφου με την διακοπή του πρωταθλήματος τερμάτισε στην τρίτη θέση. Είχε 44 βαθμούς. Τρεις λιγότερους από την Ελπίδα, με 47 η Ελπίδα. Και έμεναν 8 ακόμη παιχνίδια. Δηλαδή είσαι από τους, ο άτυχος της παρέας, της σημερινής μας παρέας. Εγώ πιστεύω είμαι ο άτυχος όλου της β' κατηγορίας, ο Αστέρας Ζωγράφου, όχι εγώ. Εγώ εκπροσωπώ αυτή την ομάδα σαν προπονητής της. Όμως είναι μια ιστορική ομάδα κι αυτή που βράζει ο κόσμος. Εγώ αυτό που αφουγκράστηκα σαν προπονητής από αυτή την ομάδα, σε κάθε παιχνίδι ανατρίχιαζα. Δεν περίμενα ότι είχε τόσο κόσμο. Η αλήθεια είναι, μου το έλεγε ο πρόεδρος όταν πρωτομιλήσαμε για να συναντηθούμε και να δώσουμε τα χέρια, μου έλεγε για τη δυναμική. Αλλά πραγματικά θεωρώ ότι είμαστε αδικημένοι από όλη τη β' κατηγορία. Είμαστε έναν ολόκληρο γύρο αίτητοι. Όλα τα ντέρμπι τα πήραμε. Είχαμε, εκτός από την Ελπίδα που κάναμε ισοπαλία στην έδρα της, είχαμε τον Αστέρα Ζωγράφου να παίξουμε τελευταία αγωνιστική Αστέρα Ζωγράφου Ήλιον. Ο τον Ήλιον είχε αρχίσει και είχε πτωτική πορεία. Οπότε, και αν και βαθμολογικά, θα δείτε ότι είμαστε η τρίτη ομάδα η οποία πήγε ένα βαθμό ακριβώς από τα Μπαράς. Όλες οι άλλες τρίτες και τέταρτες ομάδες απήχανε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είμαστε αδικημένοι. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ θα ήθελα να συνεχιστεί το πρωτάθλημα και σε μια τοποθέτησή μου που έκανα στο site, σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει, είχα πει ότι προτιμούσα να γίνει πρωτάθλημα έτσι και κλεισμένο των θυρών, ξενέρωτα, με αποστάσεις, χωρίς πανηγυρισμούς, να είναι ένας μπούσουλας, να το πούμε λίγο πιο απλά, ώστε να δούμε τι θα κάνουμε για την επόμενη χρονιά. Να δούμε τις ατέλειές μας, να δούμε τα λάθη μας. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και οι αθλητές, ειδικά στα αεραστεχνικά, είναι μικρά παιδιά, είναι νέοι, έτσι. Εμείς έχουμε πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, 20,7. Είναι νέα παιδιά. Να βγει ένα πρωτόκολλο υγείας. Για να μπορέσουμε να βασιστούμε και να κινηθούμε πάνω σε αυτό. Αυτή είναι η μικρή μου ένσταση, αλλά δεν ξέρω πόσο θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ από πληροφορίες που έχω μάθει, είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κύριος Μαυρωτάς, ο οποίος υπήρξε αθλητής, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να είναι ένας άνθρωπος που υπήρξε όχι μόνο αθλητής, έτσι, και πρωταθλητής και αρχηγός και όλα. Έδωσε εντολή, εφόσον σύστασε μια ιατρική επιτροπή, έδωσε εντολή σε όλες τις ομοσπονδίες με τα αθλήματα, τα ομαδικά, μπάσκετ, βόλεϊ, μας, πόλο, ποδόσφαιρο, όλα, έτσι, να βρούμε ένα πρωτόκολλο. 8 Μαΐου έγινε αυτό. Πιστεύω δεν θα αργήσει
η ώρα που θα ξαναβρεθούμε πάλι. Βέβαια τώρα το τι θα γίνει με τη διακοπή και όλα αυτά είναι ένα άλλο κομμάτι. Κώστα, ακούγομαι τώρα, ανοίγουν τα γήπεδα, δεν είναι έτσι? Ναι, ναι. Το okay. Ανοίγουν τα γήπεδα, οπότε παίρνοντα τη μύθα θα αναβρεθούμε πάλι σε γήπεδα. Ωραία, Βασίλη. Είναι σίγουρο. Κώστα, ναι, σ' ακούω. Σ' ακούτε τώρα? Σ' ακούω. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε τώρα, το πρωτάθλημα διακόπη υποχρεωτικά. Δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή άλλη επιλογή, άλλη λύση. 8 αγωνιστικές τώρα σε εμάς στη Β' Αθηνών είναι πάρα πολύ μεγάλο χρόνο για όλους. Και για τις ομάδες που θέλανε να διεκδικήσουν την άνοδο τους μέσω παράζ, αλλά και τις ομάδες που κινδυνεύουν. Εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαι όχι ευνοημένος, δεν είμαι ευνοημένος γιατί κάναμε μια τεράστια προσπάθεια και από την πρώτη τελευταία θέση που είμαστε 10 αγωνιστικοί τελειώσαμε στη διακοπή και είμαστε σε 10 θέση έχοντας 5 ομάδες από κάτω, δηλαδή είχαμε σωθεί και μαθηματικά, αλλά οι 8 αγωνιστικές το δίκαιο είναι να παιχτούν. Αυτό λέει το δίκαιο, για μένα αυτό λέει το δίκαιο. Είναι πάρα πολύ χρόνο. Είναι πάρα πολύ αγωνιστικές. Διότι βλέπω και στον όμιλό σου, Κώστα, είναι 14η Αθλητική Ένωση Περιστερίου με 18 βαθμούς που υποβιβάζεται. Στη 13η θέση είναι η Αθλητική Ένωση Μεταμόρφωση με 20 βαθμούς. Δηλαδή και εκεί είναι 2 βαθμούς διαφορά. Ακριβώς. Ακριβώς. Κοίταξα, μια αγωνιστική, δηλαδή θα μπορούσε να πέφτει άλλο. Μια αγωνιστική διαφορά θα μπορούσε να πέφτει άλλο. Είναι πάρα πολύ μικρές οι διαφορές. Και επαναλαμβάνω ότι οι 8 αγωνιστικές είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές, μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και πόσο μάλλον σε ομίλους οι οποίοι είχαν τέτοιες πάρα πολύ μικρές διαφορές οι ομάδες, οι οποίες διεκδικούσαν και την άνοδο, αλλά και τον υποβιβασμό, δηλαδή να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Ναι. Βασίλη. Συμφωνώ και εγώ με αυτά που λέει ο φίλος. Δεν κρύβω ότι ο Άρης τα τελευταία παιχνίδια από ό,τι θυμάμαι πήγαινε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι δεν θα είχε πρόβλημα σε καμία περίπτωση να γίνει ό,τι δείχνει. Πιστεύω, έτσι, κατά την άποψή μου. Τώρα όσον αφορά για τον Αστέρα, εντάξει, αυτοί όντως είναι αδικημένοι όπως είπε ο Μπάμπης, το πιστεύω και εγώ, όντως είναι αδικημένοι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν μπορούσαμε να κάνουμε και αλλιώς. Διακόπηκε το πρωτάθλημα όπως διακόπηκε, τελείωσαν όλα. Δυστυχώς, έτσι είναι. Ο αθλητισμός αυτός είναι. Ακόμη τάσο. Άσο να πω και κάτι άλλο τώρα, δεν ξέρω αν θα το έχετε διαβάσει. Είπε και ο Πρόεδρος, ακόμα δεν έχουν κριθεί όλα, ας πούμε. Υπάρχει και η δυνατότητα αναδιάρθρωσης, δηλαδή στο τέλος περιμένουμε και την απόφαση και τι θα κάνει η ΕΠΟ με τη ΓΑΜΑ Εθνική. Σωστά. Έθεσε ένα πάρα πολύ καλό θέμα τώρα. Μπάμπη, σου δίνει πάσα ο... Ναι, έτσι σε ένα πάρα πολύ καλό θέμα. Παρακολουθώντας το ελληνικό ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι αυτό το μοντέλο με τη Super League 1, 2, 3, ό,τι έγινε, υποβάθμισε πάρα πολύ τη ΓΑΜΑ Εθνική. Η ΓΑΜΑ Εθνική εμένα μου θύμιζε μια δυνατή αλφα κατηγορία. Δεν μου άρεσε. Υποβαθμίστηκε. Θεωρώ ότι μια ενιαία Β' Εθνική με 20 ομάδες και με 2 ομίλους στη Β' Εθνική, στη Γ' Εθνική, βόρειο-νότιο όμιλο, και να γίνει επαγγελματική και η Γ', νομίζω ότι θα δώσει άλλη έγκλη. Σίγουρα θα είναι και πιο ανταγωνιστικό, Μπάμπη. Θα είναι ανταγωνιστικό, συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Θα δώσει άλλη έγκλη στο,
στο πρωτάθλημα, έτσι. Και γενικά, να αξίζει να είσαι στη γάμα εθνική. Δηλαδή, δεν είχε διαφορά τώρα. Η γάμα εθνική ανέβαινες και έπαιζες με γειτονιά της Αθήνας. Τώρα, ένα αθηναϊκό πρωτάθλημα. Όταν έπαιζα ποδόσφαιρο και ήμουνα, αν θυμάμαι, στην Αγία Παρασκευή και στον Αθηναϊκό, στην Τέλτα Εθνική, ήταν αθηναϊκές ομάδες που ήταν ιστορικές, έτσι, αλλά ήταν αθηναϊκές ομάδες. Όταν βγήκαμε, όταν ήταν μετά γάμα εθνική, έπαιζε και με επαρχία. Μα αυτή είναι η διαφορά της γάμα εθνικής. Είναι μια μετάβαση από το ερασιτεχνικό στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και ας μην είναι αμοιχός, ας πούμε, λόγω των οικονομικών συνθήκων επαγγελματικό, ας είναι ημιεπαγγελματικό με όλους τους κανόνες που διέπουν το ημιεπαγγελματικό. Με προπονητές αναγνωρισμένους από τα φιλοαγώνες, με όλα αυτά, με κάποια ένσημα για τους ποδοσφαιριστές, όλα αυτά, δηλαδή μην πάμε όλα στο ερασιτεχνικό. Γιατί θεωρώ ότι η γάμα εθνική και ο κύριος Αδαμάκης είναι χρόνια παράγοντας, θεωρώ ότι έχει παρακολουθήσει και έχει ζήσει γάμα εθνική που και ήταν και ωραία να παραδείς έναν αγώνα γάμα εθνική σφωστήρα Τρίαμβ Αθηνών, ας πούμε. Εθνικός αστέρας που έπεσε τότε με κάποιες άλλες ομάδες. Τώρα ήταν σαν να έβλεπα Άγιο Αθηνών. Άγιος Ιερόδες με τον Ηλυσιακό. Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή. Ναι. Μα η γάμα εθνική τότε ήταν επαγγελματική, είπαμε. Είναι μεγάλη διαφορά. Συμφωνώ, γιατί έχω παίξει και στη γάμα εθνική επαγγελματικά και γνωρίζω. Αλλά εμένα δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Άρα θα ήταν πάρα πολύ καλό να γίνει αυτό, να γίνει μια επαγγελματική ή μια επαγγελματική στο γάμα εθνική, η αλφα κατηγορία να έχει τρεις ομίλους που να είναι με πολύ καλές ομάδες και από εκεί πέρα μετά να προχωρήσουμε στην αναδιάρθρωση που θα μας ευνοήσει, είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι θα ευνοήσει γενικά και το ποδόσφαιρο. Βασίλη, όχι, με συγχωρείς, Μπάμπη, εάν μας παρακολουθεί τώρα ο πρόεδρος της ΕΦΣΑ, ο κύριος Παναγιώτης Δημητρίου, τι θα ήθελες να του πεις, δηλαδή τι πρέπει, ποιες είναι οι αποφάσεις που πρέπει να πάρει. Ο κύριος Δημητρίου είναι πρόεδρος της ΕΦΣΑ, έχω χάσει τον αριθμό, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι. Όσα χρόνια θυμάμαι την ΕΦΣΑ, πρέπει να είναι και ο κύριος Δημητρίου. Δεν νομίζω να είμαι εγώ άνθρωπος ο οποίος μπορεί να του πει τι θα κάνει. Τον σέβομαι, τον εκτιμώ, θεωρώ είναι ένας άξιος άνθρωπος για να είναι σε αυτό το πόστο τόσα χρόνια και έχει την αποδοχή όλων των σωματείων περίπου, από ό,τι αφουγκράζομαι, γιατί εγώ ήμουν στην Εψανά κάποια χρόνια. Θα ήθελα, επειδή είναι αγωνιστής πιστεύω, θα ήθελα να πάρει, να συμβουλευτεί και να πάρει τις αποφάσεις που πρέπει. Δεν μπορώ να του πω εγώ τι θα κάνει. Τι θα ήθελα εγώ. Θα ήθελα να κάνω ένα αναδιάρθρωση. Για να είναι και πολύ πιο δυνατή η όμιλη. Δηλαδή, τρεις όμιλοι στην Α κατηγορία. Στη Β κατηγορία πάλι τρεις όμιλοι. Και στη Γ κατηγορία δύο όμιλοι. Βασίλη. Τώρα, βασικά δεν ξέρω πώς γίνουν τα νούμερα, τι θα αποφασίσουν για τη γάμα εθνική. Για αυτό σας λέω, δεν είμαι και αρμόδιος εγώ. Ναι. Όχι, απλώς τη γνώμη σου ζητάω. Ναι. Σίγουρα δεν είσαι... Δεν άκουσα τι είπε. Δεν άκουσα τι είπε, χάθηκε. Επανέλαβε, Βασίλη. Νομίζω ότι όσο και ο Δημητρίου να αποφασίσει για αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι έχουμε υπέκτη για αυτά τα θέματα. Τώρα, όσον αφορά αυτά που είπε, θα πεις, ακούγονται σωστά βέβαια, γιατί και η Β' Εθνική αν γίνει με δύο ομιλούς, θα είναι από συμφορά των οικονομικών οικονομική επιβάρυνση των ομάδων, έτσι. Γιατί, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα στη Β' Εθνική και στη Γ' βασικά. Βέβαια, αυτή με τους ομίλους εδώ πέρα
Βασίλη, πώς είδες τον πρώτο όμιλο, πώς ήταν ο πρώτος όμιλος, ήταν δύσκολος όμιλος? Σε εμάς. Βεβαίως, ναι, σε εσένα. Κοιτάξτε να σου πω. Εντάξει, δεν θέλω να πω αν ήταν δύσκολος ή εύκολος, διότι δεν ξέρω τις ομάδες βασικά κατά πόσο ήταν ένα από. Πάντως για το δικό μας τον όμιλο ξέρω ότι ήταν αρκετά δύσκολος. Έτσι, διότι υπήρχαν ομάδες που, όπως ξέρετε, όπως είναι η Δόξα, όπως είναι ο Βίρονας δηλαδή, όπως είναι η Άμυλα, όπως είναι το Άταλος. Καλές ομάδες, πάρα πολύ καλές ομάδες και δυνατές. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα πεζόταν μέχρι το τέλος σε εμάς η Άνοδος. Μπορούσε ο Εθνικός Αστέρας να βρεθεί σε ψηλότερες θέσεις, γιατί τερμάτισε στην ένατη θέση. Ναι, αλλά οπωσδήποτε είπαμε ότι εμείς ξεκινήσαμε με άλλες φιλοδοξίες και καταλήξαμε αλλιώς, τελείως διαφορετικά. Γιατί, εντάξει, με τη φύγη του προπονητή είχαμε κάποιες ανακατατάξεις, φύγανε κάποιοι παίκτες. Έφερα καινούριους παίκτες το Δεκέμβρη, μέχρι να ενσωματωθούν, αυτά είναι γνωστά και με εξαιρετία, έτσι, το γνωρίζουν και οι προπονητές, είναι δύσκολο κομμάτι. Ναι. Παρ' όλα αυτό όμως, εγώ θέλω να συγχαρώ τα παιδιά μου, όλους, ανεξαιρέτως, έτσι, και αυτοί που ήρθαν και αυτοί που μείνουν και όλους δηλαδή, για την προσπάθεια που κάνανε, και πιστεύω ότι θα πηγαίναμε και καλύτερα. Ναι. Όσον αφορά για τον χρόνο, ξεκινάμε καινούριο προγραμματισμό, ναι, με άλλες φιλοδοξίες. Ο Άταλος και ο Βίρονας ήταν, πιστεύεις, οι δύο καλύτερες ομάδες? Εγώ πιστεύω και το Χαλάνδρι. Έτσι. Ωραία. Ότι πιστεύω και το Χαλάνδρι. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον πρόεδρο. Και τελευταία. Τον κύριο Βασίλη θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Μ' ακούς, κύριε Βασίλη? Ναι, ναι. Τι προγραμματισμό θα μπορούσες να κάνεις εφόσον δεν ξέρεις τι ακριβώς θα γίνει? Προγραμματισμό, κάτι ζητώ. Ναι, ναι, εγώ είμαι. Κάτι μου, κοίταξε να σου πω, προγραμματισμός. Σχετικά είναι προγραμματισμός, πρέπει να γίνει όπως και να γίνει, οπωσδήποτε δηλαδή. Να δούμε τι μεταγραφές θα κάνουμε, πώς θα παιχτούμε την καινούργια χρονιά, παρόλο που δεν γνωρίζουμε πολλά, δεν ξέρουμε πώς θα ξεκινήσουμε, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Πρέπει να γίνει αυτό όμως. Πρέπει να παντρευτούν οι ομάδες, πρέπει να προχωρήσουμε. Έτσι πιστεύω. Κατάλαβες. Το ίδιο πρέπει να πράξεις και εσύ. Έτσι δεν είναι? Φυσικά, αλλά άμα κάνεις ένα προγραμματισμό και μετά έρθει η πολιτεία και σου ανατρέψει. Γι' αυτό περιμένω και εγώ, γιατί αν βάλουμε και τα προπονητικά προγράμματα, έτσι, μην κοιτάμε μόνο τα οργανωτικά και τις μεταγραφές και τους παίκτες, θα βάλουμε και τα προπονητικά. Τα παιδιά θα έρθουν από μία απραξία από τον Μάρτιο. Λοιπόν, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, έχουμε 5 μήνες, 6 μέχρι τον Αύγουστο. Αν υποτιθέμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, που κανονικά για μένα πρέπει να ξεκινήσει πιο νωρίς, μην έχουμε θέματα για την επόμενη χρονιά, θα πρέπει να η περίοδος αδράνειας των παιχτών να μειωθεί. Γιατί δεν μπορούν να επανέλθουν τα παιδιά. Από ό,τι λένε όμως, μπορεί να υπάρχει και δεύτερο κρούσμα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Γι' αυτό λέμε τι προγραμματισμό. Τι μπορεί να γίνει τότε. Για προγραμματισμό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε προγραμματισμό. Και εγώ θα ήθελα. Και εγώ πραγματικά θα ήθελα να κάνω. Πρέπει να κάνουμε κινήσεις. Δεν μπορεί να μείνουμε έτσι. Πώς θα μείνουμε δηλαδή? Να μείνουμε με τις ομάδες έτσι όπως είμαστε? Ναι. Καταλάβες. Ωραία. Λοιπόν, Κώστα, ο Άρης Καλαμακίου, παρά το άσχημό του ξεκίνημα, στη συνέχεια έκανε μια αρκετά καλή πορεία και τελικά ξέφυγες από την επικίνδυνη ζώνη. Ναι, εγώ αν και νεοφώτιστος.
Αν και είναι φώτιστο στην πίτα κατηγορία. Ακριβώς. Αυτό τώρα που κάνανε τα παιδιά ήταν υπερπροσπάθεια. Εγώ να φανταστείς όταν έφτασα τη τέλη Νοέμβρη να πάρω την ομάδα. Η ομάδα ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία με 5 μόλις βαθμούς και στατιστικά πάρα πολύ κακά στατιστικά. Και θεωρώ ότι οι περισσότεροι την είχαν εξεγραμμένη σαν ομάδα, δηλαδή ότι θα γύριζε στη Γάμα Αθηνών. Τα παιδιά κάνανε μια φοβερή προσπάθεια, εντάξει, κακά τα ψέματα, αν πούμε ότι ήρθε και η μεταγραφική περίοδος που ενισχυθήκαμε με κάποιους και ποιοτικούς και καλούς ποδοσφαιριστές και καλούς χαρακτήρες. Και φάνηκε και αυτό, αλλά ξέρετε όλοι τώρα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα η ομάδα να αλλάξει χαρακτήρα και πόσο μάλλον με μια ψυχολογία αυτών που βρήκα εγώ τώρα και περιμένανε, δηλαδή αυτή την κατάσταση που βρήκα, δηλαδή εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολο τα παιδιά. Το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να ανεβάσουν την ψυχολογία τους. Περιμένανε δηλαδή τη μοίρα τους στοϊκά. Αυτό δεν το έχω ξαναδήσει. Εντάξει, κυρίως θα ασχολιόμουν και με τις κατηγορίες, με τις υποδομές, το K17 και K19. Αλλά αν δείτε τώρα τους βαθμούς που μάζεψε από την 11η αγωνιστική μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος, δηλαδή έκανε πρωταθλητισμό. Έκανε πρωταθλητισμό, έφτασε στους 22 πόντους και εγώ θεωρώ ότι είχε ακόμα μέλλον. Δηλαδή, θεωρώ ότι μπορεί να τερμάτιζε ακόμα ψηλότερα η ομάδα. Εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα παιδιά, δηλαδή και στην ομάδα, γενικά, δηλαδή σε όλους τους τομείς, γιατί το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για να λειτουργήσει το κομμάτι πρέπει να υπάρχει υγεία και στη διοίκηση και στους ποδοσφαιριστές, αλλά και στο προπονητικό team, δηλαδή, εντάξει, γίναμε μια γροθιά και δόξα τω Θεώ καταφέραμε και ξεφύγαμε από τη ζώνη και πλέον αντενίζαμε το μέλλον, δηλαδή με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Βάζαμε άλλους στόχους πλέον. Τώρα όσον αφορά αυτό που λέμε για τον προγραμματισμό, τώρα εγώ θα μιλήσω με τον πρόεδρο αυτές τις μέρες να δω αν θα συνεχίσουμε μαζί, αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός με το σκεπτικό ότι θα ξεκινήσει από τα θέματα. Εγώ αυτό θεωρώ. Σίγουρα είναι δύσκολο, σίγουρα μπορεί να μην άπτεται εδώ στους δικές μας και να μην εξαρτάται από τις δικές μας, στις αρμοδιότητες δικές μας. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός με το σκεπτικό ότι θα ξεκινήσει κανονικά το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Κώστας, πώς είδες τον Όμιλο? Ήταν ο Άταλος και ο Βίρονας, όπως είπα και στο Βασίλη, καλύτερες ομάδες? Θεωρώ ότι σαν όμιλος ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Εγώ δεν πρόλαβα να τις δω όλες τις ομάδες. Δηλαδή δεν έπαιξα εγώ με όλες τις ομάδες. Αυτό θέλω να πω, αν και τις είδα σε παιχνίδια εκτός δικής μας αγωνιστικής σαν την παράθεση. Ο Άταλος αυτή, εγώ θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Ο Δίνωνας είχε διάρκεια, ξεκίνησε δυνατά και είχε και διάρκεια. Θεωρώ ότι όπως ήταν αυτή τη στιγμή η βαθμολογική θέση ήταν πιο δίκαια όσον αφορά την κορυφή. Οι άλλες ομάδες είχαν περισσότερες καμπανεβάσματα. Ναι. Ωραία. Βασίλη, θα ήθελες να αναφερθείς σε κάποιους ονομαστικά για την φετινή πορεία της ομάδος? Θα ήθελες να ευχαριστήσεις κάποιον? Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά για την προσπάθεια που κάνανε, τους καινούριους και τους μη, γιατί κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτό το γνωρίζουν και οι προπονητές καλύτερα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου που ήταν δίπλα, τον Δημόπουλο και τον Νίκο τον Λεμετσοβίτη. Και βασικά θέλω να
σύνολο, από ό,τι θυμάμαι. Και το είπα και προηγουμένως, δηλαδή μάλλον δεν υπήρχε θέμα, δηλαδή δεν, όπως πήγαινε δεν θα κινδυνεύανε. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Βάμπη, εσύ από την πλευρά σου ο Όμιλος πώς ήτανε, δύσκολος, ήτανε, πώς τον είδες τον Όμιλο? Αρκετά δυνατός ο Όμιλος, θεωρώ ίσως είναι ο πιο δύσκολος από τις τρεις αυτές, από τους τρεις ομίλους Β. Μιλάμε τώρα για ομάδες που παίζανε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Στον όμιλο το δικό μας πιστεύω ότι στην Α κατηγορία δύο ομάδες μπορούν να σταθούν. Σίγουρα είναι μία η δική μας. Και από εκεί και πέρα πεζότανε για την άλλη. Οι άλλες ομάδες δεν ήταν τόσο πολύ για, για την Α κατηγορία. Εμένα με εντυπωσίασε η πορεία του Κολονού από κάποιο σημείο και έπειτα με την αλλαγή προπονητή. Παρότι σε αυτό το γήπεδο δεν μπορείς να κρίνεις ποδοσφαιρικά μια ομάδα, είναι σαν να παίζεις 5x5, 8x8, τουλάχιστον χτύπησε τα παιχνίδια στην έδρα της, εκμεταλλεύτηκε πολύ σωστά το γήπεδο και εκτός έδρας άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο και να παίρνει κάποια αποτελεσματάκια. Δηλαδή από τις μέτριες ομάδες οι οποίες σιγά σιγά κάνανε και αυτή την ίδια πορεία που έκανε και η ομάδα του Άρη Καλαμακίου. Από την τετράδα πιστεύω ότι παίξανε ωραίο ποδόσφαιρο και οι τέσσερις ομάδες. Πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και το Ήλιον και εμείς. Και ο Μικρασιατικός, ειδικά στο δεύτερο γύρο, ο Μικρασιατικός μας δυσκόλεψε πάρα πολύ μέσα στην έδρα μας, άσχετα αν το αποτέλεσμα ήρθε 2-0 και κερδίσαμε. Η Ελπίδα ήταν μια σφιχτή ομάδα. Η Ελπίδα είχε το δόγμα της Εθνικής Ελλάδος του 2004. Καλή άμυνα και με την άμυνα παίρνεις πρωτάθλημα. Γιατί φανταστείτε ότι είχε 25 γκολ και είχε φάει 11. Ενώ εμείς είχαμε 44, νομίζω το Ήλιον 47. Και είχαμε εμείς φάγαμε 13 γκολ, 2 παραπάνω από την Ελπίδα. Η άμυνα, λένε, δίνει τα πρωταθλήματα. Δηλαδή είχε πολλά στοιχεία, πολυπίκυλα ο όμιλός μας. Και σφιχτές ομάδες, και κακές ομάδες, και ρούκι ομάδες, όπως είπα και τον Κολονό. Δύσκολος όμιλος. Βάμπη, είχες 13 νίκες, 5 ισοπαλίες και μόνο 4 ήττες. Mm. 42 γκολ πέτυχες και δέχτηκες, όπως προανέφερες, 13 γκολ, 2 περισσότερα από την Ελπίδα. Ποιο παιχνίδι ήταν το πιο δύσκολο για σένα? Το πιο δύσκολο παιχνίδι ήταν τελευταία με τον Μικρασιατικό, που μας γνώριζε σαν ομάδα και το γνωρίζαμε σαν ομάδα. Με τις προσθήκες του μας δυσκόλεψε και πιστεύω ότι ήταν φοβερό παιχνίδι τακτικής. Αν δηλαδή θα έβλεπες το βίντεο, θα νόμιζε ότι έβλεπες δύο ομάδες στην Α κατηγορία. Με εκπληκτικό ποδόσφαιρο πάνω κάτω. Εμάς μας βγήκε το γκολ νωρίς και από εκεί και πέρα μετά παίξαμε έξυπνα. Θεωρώ ότι το πιο δύσκολο παιχνίδι που είχαμε σαν ομάδα θεωρώ ότι ήταν ο αγώνας με την Ελευθερούπολη εκτός έδρας, ήταν η ήττα μας εκεί. Και ήταν ένα ειδικό συνθηκών παιχνίδι για εμάς, γιατί εμείς είμαστε μια ομάδα με μικρά παιδιά που πολλές φορές εντυπωσιάστηκα από τη διαχείριση
το πρωτόγνωρο συνθηκό που συναντούσαν σε κάθε παιχνίδι και προσαρμοζόντουσαν ανάλογα. Και αυτό ήταν κάτι πολύ φοβερό, δηλαδή με συγκινούσε κάθε Κυριακή αυτό. Δυστυχώς ο προπονητής του Αστέρα Ζωγράφου δεν θα μπορεί να συνεχίσει λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος. Κώστα, για τη δική σου πορεία, η οποία ήταν, μπορεί να την πούμε, και πρωταθλητισμού πορεία. Βοήθησαν και οι μεταγραφές του Δεκεμβρίου που γίνανε. Ναι, πράγματι. Πράγματι, τώρα αν κοιτάξεις τώρα τους βαθμούς που κατακτήθηκαν, δηλαδή στο δεύτερο γύρο, άλλαξαν τελείως τη βαθμολογική θέση, αλλά και την εικόνα της ομάδας. Βοήθησαν τα παιδιά που ήρθαν. Και όλοι πίσω μόνο. Ναι. Βοήθησαν πάρα πολύ, Τάσο, και τα παιδιά που ήρθαν. Και αυτό που ήταν πολύ σημαντικό ήταν τα παιδιά αυτά γίνανε μια οικογένεια μέσα με τα παιδιά που προηγήθηκαν στην ομάδα. Και καταλάβαν όλοι ότι δεν υπήρχε καιρός για χάσιμο, ούτε θα μπορούσαμε, δηλαδή, να αφήσουμε τον χρόνο να περάσει, γιατί η βαθμολογική θέση ήταν ειδινή εκείνη τη στιγμή. Δόξα τω Θεώ, ανταποκρίθηκαν, γίνανε μια γροθιά, παλέψαν όλα τα παιχνίδια από το πρώτο μέχρι το 95 που τελείωνε το παιχνίδι και πήρανε τις νίκες αυτές που τους δώσανε και ψυχολογία και κάνανε το σερί τους. Και πέρα, αν δεις τώρα τις αγωνιστικές που παίξαμε, εμείς πέσαμε σε μια περίοδο που παίζαμε με ομάδες που πρωταγωνιστούσαν εκείνη τη στιγμή. Ήτανε, δηλαδή, δεν βρήκαμε αδιάφορη ομάδα καμία. Παίξαμε με το Χαλάνδρη, το οποίο ήταν τρίτο. Παίξαμε με την Αλσούπολη, η οποία Αλσούπολη εκείνη τη στιγμή ήταν στην πέμπτη θέση και διεκδικούσε να ακολουθήσει τους προπορευόμενους για να πάει στα μπαράζ. Ο Φίνικας Περιστερίου, εγώ θεωρώ ότι έπαιξε το πιο ποιοτικό ποδόσφαιρο από όλες τις ομάδες που παίξαμε. Δηλαδή, παίξαμε με πολύ ποιοτικές ομάδες. Και δηλαδή ακόμα αυτές οι νίκες που πετύχαν τα παιδιά, δηλαδή είχαν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Ο Εθνικός Αστέρας. Δεν σε άκουσα, Τάσο. Ο Εθνικός Αστέρας. Ο Εθνικός Αστέρας ήταν το πρώτο παιχνίδι που πήγα στην ομάδα. Μέσα στο χόρτο. Όταν ανέλαβα την ομάδα, το πρώτο μου παιχνίδι ήταν στο Εθνικό Αστέρα. Δεν περάσαμε εύκολα, δεν ξέρω αν ήταν στο γήπεδο εκείνη τη μέρα. Δεν γνωρίζω αν ήταν στο γήπεδο. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Είχαν δύο δοκάρια τα παιδιά. Αλλά εμείς με αυτοθυσία και αυταπάρνηση πήραμε τον πόντο, πήραμε τον πρώτο μας πόντο, 0-0. Ήταν τεράστιος ο πόντος για πρώτη παρουσία στον πάγκο. Ναι. Θα ήθελες, Κώστα, να αναφερθείς ονομαστικά για τη φετινή σου πορεία. Ποιους θα ήθελες να συγχαρείς, να ευχαριστήσεις? Όπως προείπα, εγώ έχω σαν αρχή και όπου πηγαίνω, στις ομάδες που πηγαίνω, να υπάρχει μια οικογενειακή, πώς θα το πω, μέσα εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικά κατάσταση. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτά που πετύχαμε. Να δώσω εγώ το μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον Λευτέρη Σφυρίδη, που με εμπιστεύτηκε εκείνη την πάρα πολύ δύσκολη θέση. Εντάξει, στο Μανώλη του Γιωργαντίδη που ήταν αρρωγός αυτή την προσπάθεια, ήταν δίπλα μου συνέχεια. Το άμεσο συνεργάτη μου, τον Γιώργο τον Γεμελιάρη, τον γυμναστή, ο οποίος τον βρήκα εκεί, αλλά ήταν σαν τον ήξερα χρόνια, ένα καταπληκτικό παιδί και καταπληκτικός επαγγελματίας. Ένας Μπρατολιάς που προπονητής των Ραματοφυλάκων. Δηλαδή, όλα τα παιδιά, θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει αυτή η χημεία μεταξύ διοίκησης, προπονητικού team και ποδοσφαιριστών, δεν μπορείς να πετύχεις. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις κάποια αποτελέσματα εφήμερα, αλλά για αυτή την πορεία έχουν όλοι το μερίδιο ευθύνης τους και σε όλους ανήκει αυτή η προσπάθεια. Σε όλους. Και το λέω από την καρδιά μου. Και τα παιδιά που ήρθαν, γι' αυτό και τα παιδιά που ήρθαν, δεν μπορώ να ονομάσω τα παιδιά που ήρθαν, γιατί θα αφήσω πίσω τα παιδιά που ήταν εκεί ήδη. Κατάλαβε τι εννοώ. Δεν μπορώ να θα δώσω τα έτσι μα τα παιδιά που ήρθαν και βοηθήσανε, αλλά και τα παιδιά που ήδη ήταν εκεί αξίζουν τα ίδια συγχαρητήρια με τα παιδιά που ήρθαν. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός που συνεργάζομαι με αυτά τα παιδιά. Βασίλη, ο Εθνικός Αστέρας
από την Αλφα Εθνική βρέθηκε στη Γάμα Αθηνών. Γάμα Αθηνών και τώρα βρίσκει τα πατήματα και πιστεύω σε καλύτερες μέρες. Οι φίλαθλοι είναι κοντά στην ομάδα ή είναι απογοητευμένοι? Αυτό που θα περίμενα, που θα ήθελα ακόμη, ακόμη δεν, οι φίλαθλοι ακόμη δεν, δεν ξέρω, έχουν άγνοια ακόμη και δεν, δεν ενδιαφέρονται, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά πάντως δεν είναι αυτό που θα περίμενα, να είναι δίπλα στην ομάδα. Και όποιος και, όπως και κάποιους ανθρώπους που θα περίμενα να είναι δίπλα, δυστυχώς δεν είναι. Δεν τόση τώρα, εμείς κοιτάμε μπροστά μας, πάντα, για το καλύτερο της ομάδας και πιστεύω θα βρεθεί η φόρμουλα να ανασυνταχθεί ο Εθνικός Αστέρας. Έχουμε φτιάξει και τις ακαδημίες μας τώρα σιγά σιγά και προχωράμε. Άρα, τι μπορείς να υποσχεθείς, Βασίλη, στους φιλάθλους του Εθνικού Αστέρα? Για μια καλύτερη πορεία, αλλά θα πρέπει να είναι και αυτή δίπλα στην ομάδα. Πάνω απ' όλα, έτσι. Δηλαδή, έχεις παράπονο από ό,τι ακούω? Λίγο ναι. Βεβαίως. Έχουν περάσει τόσοι παίκτες από τον Εθνικό Αστέρα, έτσι. Βεβαίως. Και εσύ είπα, μάλιστα σήμερα έβλεπα την Πόκο, που παίζει και ο Λαμπρόπουλος εκεί. Και πάει πολύ καλά το παιδί, μια χαρά, καλή τώρα. Ποια άλλα παιδιά, έτσι θυμάσαι, σου έρχονται τώρα στη μνήμη? Πολλά παιδιά, Τάσο. Καταρχάς, όλα τα παιδιά που είχα τελευταία χρονιά πριν πέρσι η ομάδα, είναι πολλά παιδιά. Είναι ο Νάστος που παίζει στον Όπι. Είναι ο Άντομι που ήταν η φτυλάρισσα, τώρα παίζει τον Απόλυμα. Είναι ο Κοριανόπουλος που ήταν, τώρα είναι γενικός αρχηγός της Απόλλωνα κάτι. Λοιπόν, κάτι μου διαφεύγει, ο Τζιμόπουλος που έπαιζε στα Γιάννενα. Τι να σου πω, πολλά παιδιά. Είχες και τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, τον Survivor. Τον Αγγελόπουλο τον είχαμε, εντάξει, πιο μπροστά. Αυτός πιο μπροστά. Εγώ λέω για την τελευταία χρονιά που πέσουμε. Ο Γιώργος ήταν πριν. Καλός παίκτης κι αυτός. Δυναμικός, δυνατός παίκτης. Εντάξει. Κι αυτός βρήκε τον δρόμο του, το παιδί, μια χαρά. Ναι. Τώρα θα όπως γνωρίζουμε, συνεχίζει ο Δημήτρης ο Αδαμόπουλος, ο προπονητής. Θα γίνουν κάποιες προσθήκες. Ναι, πρέπει, λογικά ναι. Θα γίνουν προσθήκες. Θα κάνουμε τώρα κατά όσο είναι δυνατόν να επαντρώσουμε την ομάδα καλύτερα και από εκεί πέρα βλέποντας και κάνοντας τα αυτά. Γιατί είπαμε ότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Εάν κάνουμε εμείς αυτά, εάν γίνουν όλες αυτές οι κινήσεις και το Σεπτέμβριο ξαναγίνει κάτι και ξανακοπεί πάλι το πρωτάθλημα, για αυτά θα πάνε όλα στράχη πάλι. Η δημοτική αρχή... Αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουν αυτά, όπως και να γίνουν. Η δημοτική αρχή της Κεσαριανής είναι κοντά στα σωματεία. Βοηθάει? Κοίταξε να δεις, Τάσο. Από ό,τι ξέρω, έγινε και απολύμανση στο γήπεδο με ενέργειες του Δήμου. Ο αντιδήμαρχος του αθλητισμού που είναι. Έτσι. Αμέσως κάνουμε απολύμανση τις πρώτες μέρες δηλαδή. Οπότε είμαστε ανέτοιμοι τώρα. Λοιπόν. Κώστα,
Να δούμε και την επόμενη μέρα, δηλαδή... Θα ήθελα μόνο να διακονήσω με τον Μπαβίξ που έλεγε ότι ίσως ήταν ο καλύτερος σώμικος ο δικός τους. Εντάξει, θα διαφωνήσω και με επιχειρήματα, έτσι, δεν είναι, του λέω εγώ. Ναι. Πιστεύω ότι ο δικός μας πρέπει να ήταν πιο δύσκολος. Εγώ. Και για τον απλούστατο λόγο, έτσι. Με τα ρόστερ, αν πάρουμε τα ρόστερ μόνο των ομάδων, δεν πρέπει να έχει καμία άλλη ομάδα τέτοιο ρόστερ. Δηλαδή, με Άταλο, με Χαλάδρη, ο Μπύρονας, η Δόξα Μπύρονας. Δεν νομίζω να υπάρχουν άλλες ομάδες με τέτοια πάτη και με τέτοια ρόστερ. Η δική μας, να πω και εγώ, η Λαύρα, ο Ωνά, πολλές ομάδες. Εντάξει, αυτοί ήταν δύο ομάδες, τρεις. Δεν μπορώ να συγκρίνω καμία ομάδα από αυτές με το Κολονόπιτσι, λέμε έτσι. Καμία σχέση. Βασίλη, ανέφερες πριν για την αλλαγή προπονητή. Πιστεύεις ότι αν συνέχιζε ο Θανάσης ο Γάκης, ο Εθνικός Αστέρας θα ήταν τώρα ψηλότερα στη βαθμολογία? Αλλά σίγουρα, ναι, βέβαια. Γιατί θα ήταν και η παίχτες εκεί, θα ήταν η ομάδα ο οποίος ήταν λίγο κοντά. Από αυτή την άποψη, όχι ότι ήταν ο καλύτερος προπονητής ή οτιδήποτε προπονητικά έτσι. Απλά μου σταματήσανε πέντε βασικοί παίκτες, μισή ομάδα στην ουσία, κατάλαβες. Βέβαια δεν ανέφερες. Αναγκαστήκαμε και κάναμε τις προσθήκες μας, πήραμε παιδιά και δόξα ο Θεός ανταποκριθήκαμε ανάλογα όλα τα παιδιά. Αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω όλους. Βασίλη, δεν ανέφερες. Και αν θέλεις να το αναφέρεις για τους σοβαρούς τραυματισμούς που είχες κάποιων βασικών σου παικτών. Ναι, βέβαια, είχαμε και τραυματισμούς. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Μπαμπάτσικος. Ο Μπαμπάτσικος έπαθε και αυτό το παιδί, εντάξει. Τώρα έχει επανέλθει και έχει εγχείρηση, εντάξει. Αλλά να είναι. Ωραία. Κώστα, να δούμε τώρα και την επόμενη μέρα, δηλαδή για τα δύο μέτρα που λένε απόσταση. Πώς θα μιλάς εσύ στους παίκτες σου, στα αποδυτήρια, πώς θα γίνονται τα μαρκαρίσματα? Τάσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή εγώ κάθε μέρα είμαι, ξέρεις, αναμένω τις εξελίξεις και αναμένω να δω τι μέτρα μπορούν να πάρουν οι αρμόδιοι, έτσι ώστε να είναι να υπάρχει ασφάλεια μεταξύ των προσωπικών, μεταξύ όλων όσων έρχονται στο γήπεδο. Μήπως πρέπει να γίνεται θερμομέτρηση όλων όσων εισέρχονται στο γήπεδο? Τώρα, αυτό έχει ακουστεί σαν πρώτο μέτρο και είναι, θεωρώ ότι είναι ένα λεπτάκι πιο... Βασίλη, δεν ακούγεσαι. Ναι, Κώστα. Ναι, θεωρώ ότι είναι και το πιο ανώδυνο και οικονομικά αυτό το μέτρο. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες σκέψεις, αλλά αν δεν ληφθούν υπόψη όλες, εγώ θεωρώ ότι ποιος θα αναλάβει να πάρει την ευθύνη για όλο αυτό το εγχείρημα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που βλέπω. Διάβαζα ένα άρθρο ότι ξεκινάνε να ανοίγουν οι ανοιχτοί αθλητικοί χώροι, οι κλειστοί αθλητικοί χώροι. Ναι, αλλά με ποια όρια? Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ελέγξεις αυτό πλέον. Γιατί από τη στιγμή που θα υπάρχει η συνάθρηση αρκετών ατόμων, λένε για 80 άτομα μέσα σε κάποια τετραγωνικά αθλητικούς χώρους ανοιχτούς. Ανάλογα δηλαδή με τα τετραγωνικά που υπάρχουν θα είναι τα παιδιά. Ναι, αλλά πώς μπορούν να εγγυηθούν ότι οι αποστάσεις θα είναι τέτοιες ώστε ο ένας να είναι με ασφάλεια απέναντι από τον άλλον? Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν ξέρω πώς θα επιτευχθεί αυτό. Βασίλη. Συμφωνώ με τον Κώστα απόλυτα. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνεί και με αυτά που λέω. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους. Γενικά. Για όλους. Και στο οικονομικό κομμάτι βασικά, έτσι, γιατί
είναι όλο το πάγμα αυτό το. Υπάρχει και το άλλο. Κύριε Βασίλη, τώρα, υπάρχει και το άλλο τώρα. Είναι και η αγωνιστική απραξία τώρα του ερασιτέχνη του ποδοσφαιριστή. Είναι πολύ πιο σημαντική τώρα από τον επαγγελματία, γιατί οι επαγγελματίες έχουν διαφορετικό τρόπο προπόνησης. Θα τους αναλάβουν οι γυμναστές τους, το προπονητικό team, το οποίο είναι πιο εξειδικευμένο και είναι συνέχεια μαζί τους. Θεωρώ ότι θα ανταπεξέλθουν πάρα πολύ γρήγορα το κομμάτι αυτό. Τώρα, στέκεις ο ποδοσφαιριστής τώρα με αυτή την απουσία όλων αυτών των μηνών, εγώ το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφύγεις τους τραυματισμούς μετά. Πρέπει να μπεις πάρα πολύ σιγά στο κομμάτι αυτό, προοδευτικά, για να αποφύγεις και τους τραυματισμούς μετά. Πέρα από το κορονοϊό, πέρα από τον ιό, θα έχεις να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μπεις σταδιακά πλέον για να αρχίσει να αποκτάει πάλι φυσική κατάσταση ο ποδοσφαιριστής και να αρχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 90 λεπτά. Ναι. Βασίλη, είσαι τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Έχεις μετανιώσει που ασχολήθηκες με τον χώρο? Κοίταξε να δεις, όχι, δεν έχω μετανιώσει, διότι μένα η μου ζωή είναι αθλητισμός. Εντάξει, και στην πυροσβεστική που ήμουν αυτό αθλητισμό εκεί πέρα, ασχολούμαι με όλα τα σήματα. Και μετέπειτα ξανά πάλι το ίδιο, όχι. Είναι κάτι το ευχάριστο αυτό. Φυσικά όταν είναι υγιές και όταν υπάρχει ανταπόκριση, είναι το ότι καλύτερο. Υπάρχουν νέοι παράγοντες. Αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας? Το ερασιτεχνικό είναι λίγο δύσκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Το ερασιτεχνικό είναι λίγο δύσκολο, αλλά και κάποιοι πρέπει να ασχοληθούν. Δεν μπορεί να μην ασχοληθεί κανείς. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τι πρέπει να κάνει η διοίκηση της ΕΠΣΑ για να βελτιώσει την εικόνα των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων της Αθήνας? Τα προβλήματα πάντα είναι το οικονομικά. Οικονομικά είναι. Πάντα είναι οικονομικά τα προβλήματα. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν έχει πόρους, δεν έχει τίποτα απολύτως. Εάν μπορούσαν να κάνουν ότι κάτι, η Ομοσπονδία, η ΕΠΣΑ, η ΕΠΟ, οτιδήποτε, οποιοδήποτε, για να βοηθηθούν οι ομάδες κατά κάποιο τρόπο κάπως, θα είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί όπως είπε και ο Κώστας, από εδώ ξεκινάνε όλοι. Ναι. Είναι αρρωγός όλων των ομάδων. Από εδώ ξεκινάνε και προχωράνε μετά όλα τα παιδιά, οι παίκτες βασικά. Κώστα, υπάρχουν ταλέντα στο... Ταλέντα υπήρχαν, Τάσο, υπάρχουν και θα υπάρχουν ταλέντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να εξαλειφθεί το είδος. Το θέμα είναι τι γίνεται στην αξιοποίηση, των παιδιών αυτών, τα οποία κρίνει κάποιος, θεωρώ ειδικός, ότι έχουν τις ικανότητες να προχωρήσουν να ξεφύγουν από το ερασιτεχνικό ή από τις K15, K17 και να πάνε σε ομάδες επαγγελματικών κατηγοριών, έτσι ώστε να τις επανδρώσουν. Εμένα η μεγάλη ένστασή μου τώρα, γιατί θίγει σε ένα θέμα το οποίο είμαι πάνω του γύρω στα 20 χρόνια, επειδή ασχολούμαι με τις K17 όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή ήταν η δική μου ήταν θέληση δική μου να ασχολούμαι με αυτές τις ηλικίες. Έχουν περάσει από τα χέρια μου, να το πω έτσι, πάρα πολλά παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν παίξει σε μεγαλύτερη κατηγορία. Μπορεί να μην ήταν Α, θα ήταν Β, θα ήταν Γ, να ξεφύγουν από το τοπικό πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι εδώ είναι η νοοτροπία του ελληνικού πρωταθλήματος όσον αφορά και τις επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά και τις ερασιτεχνικές ακόμα, για να μην οθελοτυπλούμε. Είναι η αξιοποίηση αυτών των παιδιών. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια βλέπω ότι κανένας, είναι πάρα πολύ λίγοι μάλλον, να μην πω κανένας, είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί και οι παράγοντες και οι προπονητές ακόμα που θα ρισκάρουν εισαγωγικά και θα βάλουν κάποιο μικρό ποδοσφαιριστή
τη βασική εντεκάδα. Θα πιστέψουν σε αυτόν και θεωρούν ότι θα του δώσουν κάποια ευκαιρία. Εμείς εδώ θεωρούμε ότι ο 16χρονος με το την αρχική εντεκάδα, είτε αναπληρωματικό, θα είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων. Δηλαδή έχουμε αυτή την οτροπία ότι θα μπει ο Τσιτσιπάς και θα βγάλει τα κάστανα από την φωτιά. Δεν έχουμε την υπομονή, δεν έχουμε την ηρεμία, δεν έχουμε το πλάνο αν θες να του δώσουμε τις ευκαιρίες που πρέπει, έτσι ώστε να ενσωματωθεί στην ομάδα, να δείξει αυτό που μπορεί να δείξει. Γιατί πάρα πολλές φορές σωματοδομικά δεν μπορεί να σταθεί. Μην κρυβόμαστε. Σωματοδομικά πάρα πολλές φορές μπορεί ο μικρογραμμής να μην μπορεί να σταθεί. Δεν μπορώ όμως να το ακυρώσω όταν έχει το ταλέντο. Πρέπει να του δώσω τις ευκαιρίες. Αν δεν του δώσω τις ευκαιρίες, δεν πρόκειται να παίξει ποτέ. Ποτέ, ούτε καν στο τοπικό. Ούτε καν στο τοπικό, όχι. Πόσο μάλλον να του δώσουν την ευκαιρία να πάει και σε μεγαλύτερη κατηγορία να δοκιμάσει αν μπορεί να σταθεί. Ναι. Βασίλη, είναι η ένσταση. Το επίπεδο της αθηναϊκής διαιτησίας. Δεν είναι ότι καλύτερο. Δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς. Από ό,τι ξέρω, διότι αυτοί οι διαιτητές που βγαίνουν πρέπει κάπου να ψήνονται, να παίζουν, οπότε υποχρεωτικά τους πετάνε σε εμάς σε αυτές τις κατηγορίες. Είχατε παράπονα εσείς φέτος από τη διαιτησία? Φυσικά και είχαμε, βέβαια. Είχαμε παράπονα. Αλλά, εντάξει, από ότι ήταν στην υπάρχει απάντηση. Πιστεύω, έτσι. Ίσως ήταν η καλύτερη φωνή αυτή που βγήκα. Αυτό είναι ένα κομμάτι δύσκολο. Λοιπόν, εντάξει, ελπιστώ πάντως να βγουν καλύτεροι διαιτητές, να μπορέσει να γίνεται και πιο σωστή δουλειά, έτσι. Ναι. Και αυτοί που έρχονται και παίζουν οι διαιτητές μάλλον, και αυτοί μπορεί να μην θέλουν να κάνουν το κακό, έτσι, μπορεί να μην θέλουν να πούμε. Αλλά όταν δεν ξέρει και όταν δεν μπορεί, τι να σου πω άλλο. Σου είπα, σε ένα παιχνίδι, πάθανε το πόδι μια νουπέτη. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα έτσι λεπτομέρειες και τέτοια, να μην δείξω πρόσωπα μια άτομα. Λοιπόν, και του λέω το διευθυντήριο, και του λέω, από φάση είχε μπει στο τέρμα με την μπάλα, έτσι. Και έρχεται ένα παλικάρι 10 μέτρα απ' έξω και τον απογειώνει 3 μέτρα τάσου. Του σπάει το πόδι. Ναι. Και δεν ούτε κίτρινη τίποτα. Βασίλη, πριν μίλαγες για την αθηναϊκή διαιτησία, λέγαμε. Ναι. Σου είπα σε γενικά να συνεχίσουμε. Ναι. Εκεί όταν ρώτησα τον διαιτητή τι έγινε, γιατί δεν πες του μία κάρτα δεν έβγαλε, δεν έπρεπε να βγάλει, τι μου πάρει, ξέρεις. Δεν ξέρω πώς θα ενεργήσω το πρόεδρο. Από εκεί και πέρα τι να σου πω. Μάλιστα. Μπάμπη, εσένα η άποψή σου, συζητάμε για το επίπεδο της αθηναϊκής διαιτησίας. Πώς ήταν η διαιτησία? Η αθηναϊκή διαιτησία έχει κάνει πρόοδο. Μεγάλη. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ καλοί διαιτητές. Βλέπω νέα παιδιά και έχουν όρεξη. Το μεγαλύτερο ποσοστό από τους διαιτητές που μας παίξανε έπρεπε να είναι μεταγραμματισμό. Στη διακοπή ήθελα να σας πω για την Ελευθερούπολη, που ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι. Γιατί είναι ένας διαιτητής εκεί πέρα αξιολογημένος, ο οποίος έδωσε μια άδικη αποβολή για την Ελευθερούπολη στα πρώτα λεπτά και η ομάδα δεν μπορούσε να διαχειριστεί το υπέρ της πλεονέκτημα. Από εκεί πέρα, επειδή δέχτηκε πιέσεις από τον κόσμο της Ελευθερούπολης και από τους παράγοντες, άρχισε να συγκρίσει διαφορετικά. Όμως θεωρώ ότι
μοναδικό μεμπτό σημείο, ας πούμε, της διαιτησίας στην Αθήνα, θεωρώ ότι θα πρέπει ίσως οι παρατηρητές διαιτησίας να βαθμολογούν πιο σωστά. Δηλαδή, σαν παιδιά, εμένα με εντυπωσιάσανε. Δηλαδή, το 80% παρότι δεν ευνοήθηκα, και ειδικά και στο παιχνίδι με την Ελευθερούπολη που αδικήθηκα, πιστεύω ότι νομίζω ότι αν υπήρχε βαθμός σωστός, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες αυτές. Πάντως έχω δει μεγάλη πρόοδο στα παιδιά. Μεγάλη πρόοδο. Ωραία. Κώστα, ποια είναι τα προβλήματα, όπως είπα και στον Βασίλη, του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, κατά τη δική σου γνώμη, και τι πρέπει να κάνει η διοίκηση της ΕΠΣΑ για να βελτιώσει τα πρωταθλήματα? Εντάξει, τώρα δεν είναι μόνο... Σίγουρα το γηπαιδικό είναι τα βασικότερα, ακριβώς, με το οικονομικό. Ακριβώς. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι πρώτο και πιο σημαντικό πρόβλημα τώρα, γενικά στην Ελλάδα, όχι μόνο στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο, έτσι, είναι το έλλειψη γηπέδων τώρα και εγκαταστάσεων. Γενικά τώρα είμαστε, εγώ θεωρώ ότι είμαστε τριτοκοντική χώρα. Αν πας και δεις τώρα τι γίνεται στους χώρους που έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θεωρώ ότι αυτά που έχει πετύχει το ελληνικό ποδόσφαιρο και η Εθνική Ελλάδα σε ένα διάστημα, δηλαδή με τις επιτυχίες που είχε, είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό, γιατί οι συνθήκες που δουλεύει ο καθένας είναι τραγικές. Συγγνώμη για τον όρο, έτσι, συγγνώμη για τον όρο, τραγικές. Εμείς, δόξα τω Θεώ, έχουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε στάνταρ το μισό γήπεδο σχεδόν όλη την εβδομάδα. Οι περισσότερες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Αθήνα μοιράζονται ένα γήπεδο 3-4 ομάδες. Ποιος να δουλέψει, να δουλέψει στην Ακαδημία, να δουλέψει η πρώτη ομάδα, να δουλέψει ποιος. Και σε τι κατάσταση είναι αυτή η αγωνιστική χώρα. Εντάξει, εγώ θεωρώ το πρώτο και πιο βασικό πρόβλημα είναι το οικονομικό. Δεν το συζητάω, γιατί εγώ δεν έχω υπάρξει παράγοντας. Γνωρίζω ότι τι θέλει ένα ερασιτεχνικό σωματείο για να κινηθεί και να κινηθεί, θα το πω, υγιέστατα. Σίγουρα έχουν κάποιους λίγους πόρους από τις ενώσεις, από την πολιτεία, αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετό για να μπορέσει να προάγει το ερασιτεχνικό αθλητισμό. Δεν νομίζω ότι είναι αρκετό. Και πόσο μάλλον τώρα αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, που τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Μπάδη, η δική σου άποψη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τι πρέπει να κάνει η ΕΠΣΑ για να βελτιώσει τα... Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Η ΕΠΣΑ είναι πάρα πολλά. Χρειάζονται λεφτά για να βελτιώσει. Θεωρώ ότι το 10 πρόεδρος του συνάδελφου στο εκπαιδευτικό είναι ένα σημαντικό. Νομίζω ότι η διακοπή αυτή του πλαθυμάτου ίσως αν σε συνεργασία με τους δύο αγωνιστικούς χώρους, να φτιάξουμε τους αγωνιστικούς χώρους, να φτιάξουμε τον καιρό που καθόμαστε όλοι, να μπορούμε να καλύψουμε λίγο κάποια πράγματα. Σίγουρα θέλουμε γήπεδα. Δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε. Αυτό σου δεν είμαστε δεν την πολυτέλεια της ΕΠΣΑ. Που είναι η γήπεδα δικά της. Ωραία. Κλείνοντας, Βασίλη, θα ήθελες κάτι να προσθέσεις, κάτι που δεν είπαμε, δεν αναφέραμε? Δεν νομίζω καθόλου. Εντάξει, υγεία σε όλο τον κόσμο, όπως είπαμε, πάνω απ' όλα, τα παιδιά, δύναμη και να μην έχουμε κρούσματα. Αυτό είναι το βασικότερο, πιστεύω. Να μην έχουμε κρούσματα, αφού θα ξεκινήσουμε τώρα σιγά-σιγά, να μην έχουμε προβλήματα. Αυτό πιστεύω ότι είναι το καλύτερο και... Κώστα, εσύ που θα είσαι και στο τιμόνι του Άρη και την επόμενη σεζόν, τι μπορεί να περιμένουμε από τον Άρη Καλαμακίου την καινούργια αγωνιστική χρονιά?
Για να ακριβολογούμε τώρα, αύριο είναι το ράδιο με τον Πρόεδρο. Είμαστε σε καλό δρόμο, εντάξει, δεν το συζητάω. Θεωρώ ότι θα επέλθει η συμφωνία να οριστικοποιήσουμε τη συνεργασία μας. Εγώ θεωρώ ότι ο στόχος του δικός μου και του Πρόεδρου και του Μανώλη που είμαστε στην ομάδα είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα ανταγωνιστική, με υγεία, να έχει σαν πρότυπο το ΕΦΑ αγωνίζεται και να προσφέρει όμορφο και ποιοτικό ποδόσφαιρο όποτε μπορεί και να φέρει όσο γίνεται, αν είναι αυτό εφικτό και από την πολιτεία, να φέρει όσο γίνεται περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Να έρθει να δει περιστατικό ποδόσφαιρο ποιοτικό και περισσότερο πιο ποιοτικό από ό,τι υπάρχει αυτή τη σεζόν. Αυτή είναι. Αυτός είναι ο στόχος. Να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για καλύτερο ποδόσφαιρο. Μπάμπη, να κλείσω με σένα. Πρώτον, οι φίλαθλοι του Αστέρα Ζωγράφου ήταν κοντά στην ομάδα φέτος. Ναι, ήταν κοντά στην ομάδα. Και ήταν παραπάνω από το κανονικό. Και αυτό φαίνεται και τα εισιτήρια. Πολύ κοντά στις άλλες χρονιές, τα εισιτήρια που άρχισαν να κόβει τώρα. Συμπαρασταθήκαν πάρα πολύ. Η διοίκηση της ομάδας κατευθείαν δεν πηγαίναμε για το πρωτάθλημα. Θέλαμε να κάνουμε ένα υγιές σύνολο που βασιζόταν ειδικά στις τεχνικές ακαδημίες και στα δικά της παιδιά. Και πραγματικά έτσι έγινε. Δεν πηγαίναμε για το πρωτάθλημα. Παιχνίδι με παιχνίδι βλέπαμε ότι μπορούμε. Και πραγματικά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση που με επέλεξε τα προπονητήρια αυτή τη ομάδα, στον τεχνικό διευθυντή του κ. Βούτη, και πραγματικά θα ήθελα, γιατί είχα κάνει ένα χρόνο συμβόλαιο, τον πρώτο λόγο έχει ο Αστέρας, να συζητήσουμε κάποια στιγμή. Τον πρώτο λόγο πραγματικά έχει ο Αστέρας, είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και ο κ. Μαρμαρινός, παλιός ποδοσφαιριστής και γνώστης στο αντικείμενο. Και ο κύριος Μπούτης, που ξέρετε την πορεία του ελληνικού ποδόσφαιρου, όταν συνεργάζεσαι με τέτοιους ανθρώπους, που μία κουβέντα έλεγα και πιάναμε 15, και μία κουβέντα έλεγα και πιάναμε 15-10, είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω και τη δική σας εκπομπή και τους συνομιλητές μου και να τους ευχηθώ και να σας ευχηθώ καλή αντάμωση και να τα πούμε πλέον στο γήπεδο. Ωραία. Και κλείνοντας... Καλή αντάμωση, όπως είπες, Μπάμπη. Μακάρι. Μακάρι. Μέσα στους χώρους που αγαπάμε πιο πολύ απ' όλα. Να κλείσω, Μπάμπη. Θα σου επαναλάβω την ερώτηση ότι ο Αστέρας Ζωγράφου με την διακοπή ήταν τρίτος με 3 βαθμούς διαφορά από την Ελπίδα. Τι θα ήθελες από την Ένωση της Αθήνας? Εφόσον πήγε την απόφαση να διακόψει το πρωτάθλημα και είχα σεβαστεί, η προσωπική μου επιθυμία είναι να γίνει αναδιάρθρωση. Για να μην πάρει και εγώ που μας χαμένει. Γιατί εμείς του χρόνου να είστε σίγουροι ότι θα μείνουμε στην κατηγορία και χωρίς πολλές προσθήκες. Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τη δυνατότητα. Αυτό. Ωραία. Βασίλη, ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή να ήσουν μαζί μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ το ίδιο μηδέα είναι. Και αυτό που είχε πει και ο Κώστας και ο θυμάμαι ο Μπάμπης, ποιος είπε, θα πρέπει πιστεύω να αναλάβετε κι εσείς πρωτοβουλία λίγο τώρα, όταν ξεκινήσουν κάποια κάμερα, να μπορούμε να αναδείξουμε λίγο το αεροτεχνικό ποδόσφαιρο. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με την ΕΠΤΑ, έτσι, από ό,τι ξέρω, αλλά δεν νομίζω δεν είναι τίποτα δύσκολο. Μπορεί να γίνει πανεύκολο αυτό. Ωραία. Πώς θα μας ευχαριστήσουμε και εσένα. Και εγώ, Τάσο μου, ευχαριστώ τιμή μου που είχα και τον κύριο Βασίλη και τον Μπάμπη συνομιλητές. Σήμερα χάρηκα πάρα πολύ.
Υγεία πάνω απ' όλα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, πρώτα απ' όλα. Και σιγά σιγά να αρχίζουν τα πράγματα να παίρνουν το δρόμο τους, δηλαδή να επανέλθουν στην κανονικότητα, γιατί μας έχει λείψει πάρα πολύ. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σε εσένα για την πρόσκληση. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, Κώστα. Μπάμπη, και σε εσένα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία πάνω απ' όλα, σας δώσω συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα. Και υγεία πάνω απ' όλα. Καλή αντάμωση, παιδιά. Καλή αντάμωση, παιδιά. Να είστε καλά. Για τον αγώνα αυτό που κάνετε, γιατί και αυτά που κάνετε είναι επιτεύγμα τώρα, έτσι. Να είστε καλά. Λοιπόν. Καλό σας βράδυ, φίλες και φίλοι του Άπολλα Sport. Ήταν η εκπομπή στις γειτονιές της Αθήνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Δίνουμε την...